Κάτσε να σε κάνω rename, κορί μου. Τώρα είμαι το σκοπό, α. Είσαι η δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, δεν είσαι ο Λάζαρος Τριφωνίδης. Ακριβώς. Ποτέ να κάνεις μόνη σου δικό σου Zoom. Είναι εύκολο, ξέρεις. Το δικό μου τούτο. Απλά επειδή χρησιμοποιούν τον υπολογιστή μου, γι' αυτό που είναι πάνω. Ναι ρε μάνα μου, αλλά γιατί γράφει Λάζαρος. Να μπεις μέσα στα settings, να αλλάξεις το όνομα, να γράφει Αριστονίκη. Καλά που λάβεις. Κάθε φορά που κάνουμε βίντεο, κάνουμε σε rename. Αφού και χτες στο σεμινάριο, ναι, με αναγνώριζα ποια είμαι. Ξαναβαφτίζωσε κάθε φορά. Ρώταμε συνέχεια. Ποιος είστε εσείς, ποιος είστε εσείς, ώσπου να συνεννοηθούμε. Σε ενημερώνω τώρα ότι πάει μέσα στο προφίλ σου στο Zoom. Με ποιον email είναι το προφίλ στο Zoom? Δεν ξέρω. Πρέπει να τα ψάξω. Ή μπορείς να φτιάξεις ένα νέο προφίλ Zoom με το email σου και να γράφει το όνομα σου, Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, να ξέρει ο κόσμος με ποια μιλά, με ποια συνομιλεί. Τα σεμινάριο να κάνεις παλεπέ μας. Για το WISC, το 5. Wow. Εν το 5 που σπούδαζε εγώ ήταν το 3 ρε φίλε, τώρα είναι το 5. Το 5, ναι. Και να μου μετρά το WISC. Α, είναι πολλά εξυγχρονισμένο. Μετρά την νοημοσύνη, μετρά αν υπάρχουν οποιασδήποτε μαθησιακές δυσκολίες, Wow. έχουν θέματα συμπεριφοράς, βρίσκει αν υπάρχουν αναπτυξιακές δυσκολίες. Οι δύο οι κλίμακες έγιναν 7. Wow. Είστε ελληνικά σταθμισμένο. Δεν είναι στα ελληνικά. Wow. Το WISC είναι ένα πολύ σημαντικό ψυχομετρικό εργαλείο, το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε μόνο για τεστ νοημοσύνης, διανοητικής νοημοσύνης IQ, αλλά τώρα εξελίσσεται από ό,τι μας είπες. Έχει 7 κλίμακες. Είναι πάρα πάρα πολλά δυνατών εργαλείων και πάρα πολλά δύσκολο. Πόση ώρα χρειάζεται για να το εφαρμόσεις σε έναν παιδί, πόσες συνεδρίες? Έχει ελαττωθεί η ώρα, γιατί το WISC το 3 ήθελαμε γύρω στις 2 ώρες. Τούτον έχει γίνει γύρω στα 70 λεπτά. Okay, άρα μια μισή συνεδρία ουσιαστικά. Μια μισή συνεδρία, ναι. Δηλαδή, έχει νόημα κάποιο να κάνει στο παιδί το WISC το 5, μάλλον να φέρει το παιδί να του κάνει το WISC το 5 για να δει. Πάρα πολύ χρήσιμο, ναι. Πες μας λίγο για τούτο. Ξεκίνησα να κάνω ένα αστείο βίντεο, αλλά θέλω να κάνω ένα σοβαρό. Επίσης, θέλω να κάνω και εγώ το WISC. Είναι για παιδιά, κόρη. Ως τα 16. Άντε πάλι, έτσι λίγο, λίγο έχασα την προθεσμία. Είναι το WES για τους μεγάλους, αλλά εντάξει, Το υποτίθεται ότι WES. έχει κάποιο θέμα Ναι, με... νομίζω πλέον κάνεις το για να δεις Αλτσχάιμερ και έτσι πράγματα, δεν το κάνεις. Ναι, αν έχεις κάποιο θέμα νοητικού δυναμικού, θα μπει στη διαδικασία, αφού το γνωρίζεις και έχει διαφανεί από το WES, να το κάνεις. Ναι, Για άλλα θέματα προφανώς που το εντάξει. Πε μας όμως τώρα για το WISC το 5. Είπαμε είναι η καινούργια έκδοση, σταθμισμένο στα ελληνικά. Είναι καινούργια έκδοση, βγήκε το 17, κυκλοφόρησε που το έχει σταθμίσει η δικιά μας η κυρία Στογιαννίδου, μας την η κυρία Ριάννα η δόκτωρα Ριάννα Στογιαννίδου. Το απαισθήτα μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Και είναι πολύ δυνατή η ομάδα, ήταν πάρα πολλά δύσκολο να γίνει, η φόρμα για να δείτε είναι πάρα πολλά απαιτητική και χρειάζεται αυτός που το χορηγεί να είναι πολύ καλά Και είναι ψυχολόγος πιστοποιημένος πάνω στο WISCAR, γι' αυτό είναι κάνεις τόσες ώρες σεμινάριο, ναι. Έχουμε τέσσερις μέρες σεμινάρια, πολλή ώρα, και μετά έχουμε και φόρουμ 20 ημερών, όπου πρέπει να με ασκήσεις, με διαγωνίσματα, με τα λοιπά, για να δουν ότι όντως το γνωρίζουμε και μετά να μας πιστοποιήσουν. Και παρόλο που όσοι είμαστε πιστοποιημένοι από εσείς το ήσουν πιστοποιημένοι από το προηγούμενο, ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν είναι αρκετό, πρέπει να πιστοποιούμαστε κάθε φορά στο καινούριο εργαλείο. Μπράβο. Και είναι πολύ απαιτητικό, είναι νομικό έγγραφο να αποτελεί πια, δηλαδή το okay. Φόρμα του WISC του 5 είναι νομικό έγγραφο, δηλαδή μπορεί να το ζητήσει κάποιο δικαστήριο, τόσο σοβαρό είναι, οπότε Μπράβο. πρέπει να είναι και πολύ εμπεριστατωμένη η πληροφορία που γράφεις πάνω, γράφεις τα πάντα πάνω, δηλαδή πόσο χρόνο έκαμε να απαντήσει, τη συμπεριφορά του παιδιού την ώρα που το απαντά,
οποιαδήποτε πληροφορία είναι πλήρης, δηλαδή πολύ λεπτομεριακά απαντάς. Μπορεί να χορηγηθεί και online. Όχι, Όχι, μόνο διαζώσεις. είναι μια βαλίτσα, τώρα θα τη δείξω, είναι εδώ δίπλα μου, γεμάτη πράγματα. Όλο αυτό. Wow. Και χρειάζεται, έχει puzzle, έχει κύβους να λύσει ο άλλος, πρέπει να είναι εδώ. Και εντάξει, υποτίθεται είναι το δεύτερο μέρος, είναι το WebSy που είναι για παιδάκια 2,5 με 6 και είναι μετά το WISC που είναι από 5 μέχρι, από 6 μέχρι 16, αλλά αν δούμε ότι έχουμε κάποιο θέμα, κάνουμε στο εξάχρονο το προηγούμενο τεστ και αν είμαστε ενήλικες με θέμα, κάνουμε το WISC. Okay. Ανάλογα με το προφίλ του παιδιού. Αλλά εντάξει, έχω ενθουσιαστεί, είναι Ας πολύ καλό. ψυχομετρηθούμε λοιπόν, να φέρουμε τα Είναι κοπελούθια μας εδώ πάρα στα πολύ καλό ψυχομετρήσεις. εργαλείο, δηλαδή για να Ναι, τα μετρήσει ναι. όλα αυτά, Να κάνουμε ενέτηση, θέλουμε κι εμείς. Τα όλες τις παιδιά μας νοσηλευτικές. δηλαδή. Τα Εγώ έκανα ανήλικα. καμιά δεκαριά τεστ, ενώ διαφορετικές κλίμακες που έμαθα στο Αριστοτέλειο που κάναμε στο εργαστήριο νευροψυχολογίας που μαθαίναμε. Τώρα πια με το Wix καλύπτεις τα όλα εκείνα. Οπότε Μπράβο. χρειάζεται να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα δεν είναι απλώς ένα τεστ νοημοσύνης στο WISC τώρα το Όχι, εκτόν, όχι. είναι Πολύ και εργαλείο. Είναι πολύ μάλιστα. εργαλείο. Κάτι σαν εσένα δηλαδή πολύ εργαλείο. Ναι. Κάτσε να. Ζωρίστηκα η Λά αλήθεια, σου γιατί. πω, ζωρίστηκες, ναι, συγγνώμη, έλα σου δείξω λίγη συνέστηση, είναι ζωρίστηκες η αλήθεια να λέγεται. Πόση ώρα ήταν το σεμινάριο το Σάββατο? Ήταν εντάξει, 5 ώρες. 5 ώρες. Με 5 λεπτά διαλύματα. Ελάλε μας καημένη η κυρία Κριτίδου. Κάνετε ένα 5 λεπτό διάλειμμα. Δεν είμαι τη σπουδή. Μα καμία αγάπη μου το 15 λεπτό το διάλειμμα. Πηγαίνετε λίγο στην τουαλέτα, βάλτε λίγο καφέ. Τέτοια, τέτοια. Μάλιστα. Έλα να σου πω εν κάτι το οποίο εμείς είπαμε να το κάνουμε και στα δύο τα παιδιά, έτσι προληπτικά. Εν κάτι που είναι καλή ιδέα να γίνεται προληπτικά το WISC. Πιστεύω πως ναι, γιατί φαίνονται τα πάντα. Οπουδήποτε υπάρχει θέμα στο παιδί, δηλαδή πόσο όλες οι γνωστικές του λειτουργίες, πόσο γρήγορα επεξεργάζεται την πληροφορία, η πτυχοχωρική του ικανότητα, η μνήμη του, η προσοχή του, όλο το νοητικό του δυναμικό διαφαίνεται. Οπότε, Άρα αν αν μπορούμε να, ας υπάρχει πούμε, κάποια δυσκολία, να φανεί και να μπορέσεις να κάνεις έγκαιρα κάποια εν τούτο πράγματα. που ήθελα να πω, από 6 χρονών και πάνω είπες. Ναι. Δηλαδή από πρώτη Έγκαιρα να δημοτικού. παρεμβείς, ούτως ώστε εκείνη η γνωστική η δυσκολία που υπάρχει, που μπορεί να είναι αντί να αφήσει να γίνει περισσότερο και να γίνει κάποιο Ναι, πρόβλημα, αυτό θα έλεγα, ναι. να το δεις. Γιατί Άρα υπάρχουν. δεν βλέπει μόνο, δεν βλέπει και θέματα προσωπικότητας και θέματα αναπτυξιακών διαταραχών και θέματα μαθησιακών και θέματα. Είναι το κάθε παιδί, να πούμε, αν υποπτευόμαστε ότι υπάρχει αναπτυξιακή διαταραχή, ξέρουμε ποιες κλίμακες να μας το επιβεβαιώσουν. Okay. Οπότε Οπότε ας ψυχομετρηθούμε. είναι πάρα πολύ δυνατόν εργαλείο. Έχω πάθει πλάκα. Πόσο καλή δουλειά έχει γίνει. Μπράβο στο Αριστοτέλειο. Είδες, εν το Αριστοτέλειο μου το βγάζει. Όχι, είναι η κυρία Στογιαννίδου με την ομάδα της. Οι οποίοι κάνουν τις έρευνες σου στο Ναι, Αριστοτέλειο. ναι, ναι, Ναι. ναι. Μάλιστα. Κάμνε μου και εμένα η κυρία Στογιαννίδου και μάλιστα ήταν έγκυος σε κάποια φάση την κόρη της. Είναι εξαιρετική. Και μάλιστα μας έλεγε προσέξετε, προσέξετε, όχι να αποφοιτήσετε και να σας βλέπω σαν τους μετάνους στην τηλεόραση. Εγώ γι' αυτό έμεινα στο YouTube για να μην είμαι μετάνος. Σας το λέγει και αυτό. Όχι, εμάς μας έλεγε ότι όλοι εδώ μέσα για να είστε εδώ, είστε πάνω από το μέσον όρο εξυπνάδας και σας παρακαλώ πολύ να βγάλετε ως πρόσωπο της σχολής σας και Α, το. οκ, έλεγε μη σας βλέπω σαν μαϊντανούς, να λέτε απόψεις που να μην είναι σοβαρές. Εντάξει, εσύ πήγες πιο μετά, εγώ πήγα το 93 να σπουδάσω. Ήταν η πρώτη χρονιά που έγινε το τμήμα ψυχολογίας, αμιγός ψυχολογίας, ναι. Μας ήταν η πρώτη, εμείς η πρώτη. Λοιπόν, να κλείουμε το τούτο τώρα να κάνουμε ένα όχι, όχι ότι αυτό είναι σοβαρό, καμία σχέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ψυχομετρηθούμε. Να εξεταστούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα τεστ θα έπρεπε να γίνονται υποχρεωτικά.
Κοίτα, Πώς γίνονται οι εξετάσεις της σωματικής υγείας στα παιδιά και που γίνει κοινότητα υποχρεωτικές, ναι. χορηγούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας σε όποια παιδιά αιτηθούν, δηλαδή είναι τόσο λίγοι οι συναδερφοί στη Ναι, συγκεκριμένη, πολύ λίγοι, ναι. πάρα πολύ λίγοι, και τρέχουν να προλάβουν και αργούνε να πάνε στα αιτήματα. Αλλά Ναι. από όσο γνωρίζω αιτούνται παιδιά που φαίνονται ότι υπάρχουν θέματα. Όχι, εγώ λέω, θα έλεγα ρε παιδί μου, Θα ήταν καλό να γίνεται ναι, προληπτικά. όπως γίνονται κάποιες προληπτικές παιδιατρικές εξετάσεις, έτσι να γίνονται και κάποια προληπτικά ψυχομετρικά τεστ όπως τούτο που είναι τόσο περιληπτικό για να βλέπουμε κάποια πράγματα από την αρχή ή να νιώσουμε μια ασφάλεια ότι όλα πάνε καλά. Ακριβώς. Και Ναι. εγώ να το χορηγήσω και στη Μαρία. Όχι, σιγά που δεν θα το χορηγούσες και στη Μαρία. Χορηγήσου και στη Μαρία, λέει. Ο Λάκης μπορεί να χορηγηθεί ένα whisky, κάτι, Δεν έχει για σκυλάκια ακόμα. γιατί αυτή τη στιγμή μόλις επέρασε το απορριμματοφόρο και είμαστε μέσα στη... Κοίτα, είσαι και μαύρος για πού θέλεσαι. Βλέπεις, είναι αυτό το μαύρο, αυτός το... Έλενα σε διαριστονική, Έλενα σε διαριστονική. Τίποτε, τίποτε. Εμείς έχουμε κι άλλο, κι άλλον... Έχουμε κι άλλον άτομο εδώ πέρα, κι άλλο σουργελάκι. Άλλο σουργελάκι το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο. Θα ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε? Βλέπαμε τηλεόραση με τον Πάνο και ήρθε ο Νικόλας να μας καληνυχτήσει για τρίτη φορά. Γιατί πήγε να πέσει, ήρθε, μα δεν έχω ύπνο σου λέω, μα αλήθεια σου λέω, μου είπες να σου πω μπαμπά, μου είπατε να σας λέω όταν δεν έχω ύπνο να σας το λέω για να κάνετε κάτι, κάντε κάτι. Του λέω ο Πάνος πήγαινε να πέσει, αυτό κάνω σου δίνω. Μετά λέει, μα πρέπει να κάνετε κάτι. Αλήθεια, δεν με βάλαμε λίγο πιο νωρίς να κοιμηθεί. Κάμιο 20 λεπτό. Λέει, μπορώ λέει, να έχω μια εξαίρεση 20 λεπτών από το κινητό μου να κάνω κάτι. Λέω, πάρω σε σκέφτηκε καλά-καλά. Λέει, σου που τώρα σηκώνω να ξανακάθομαι 17 φορές, δεν σου δίνω 20 λεπτά και μετά θα μου στείλεις ένα μήνυμα να μου πεις ότι είσαι έτοιμος για ύπνο. Okay. Την ώρα που ήρθε για να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις, άφησε μισά ανοιχτή την πόρτα. Εντάξει. Okay. Μετά έστειλε ένα μήνυμα, νομίζω είναι ώρα για ύπνο. Νομίζω μπαμπά είναι ώρα για ύπνο. Και ορθογραφημένο στα ελληνικά του μωρό μου. Μπράβο του Η μωρό. Γεωργία γράφει, και εγώ γράφει στα ελληνικά τα μηνύματα. Οπότε ήρθε μπάλε για τους εθιμοτυπικούς τα φιλήματα ρε παιδί μου, στον Πάγκολο, τα Σταυρωτά από εδώ από εκεί. Οπότε λέω στον Πάνο, όταν έφυγε ο Νικόλα και λέει, θα με κοιμήσετε, του λέει, μα πόσε φορέ να σε κοιμήσουμε, πάρα μου κοιμήσαμε τι φορέ που κοιμηθούμε. Μετά λέω, του Πάνο, το γατί σου δεν το βλέπω. Έχει ώρα να δω το γατί σου, που είναι, ξέρω εγώ που είναι, λέω, του, νομίζω το έχει σκάσει. Οπότε πάω να βρω το γατί, μπαίνω στον μπάνιο και ήταν πάνω στην μπανιέρα, έντρομη. Έτρεμε ολόκληρη, γιατί αυτή δεν βγαίνει, είναι γάτα σαλονιού, δεν βγαίνει από το σαλόνι. Προφανώς δεν είσαι που να κρατηθεί στην πανιέρα, αν σου πρέπει να σε ράμε τι έρωμη. Και Ένα τη μέσα. νόημα να μου. Εντάξει, όταν πήγε μέσα, δεν το είχε κάνει τις παρατήρησεις, δεν γάμιζε τις, του στυλ που πήγες γατούλα και δεν μ' ακούς και δεν προσέχεις. Παππού την τώρα όμως, κάπου είναι τούτη. Κάνε την τώρα την εξερευνήτρια. Ναι, αλλά να της πήγε, να στην πανιέρα, να της πήγε. Πού είσαι γατούλα. Τώρα σου δείξω μετά. Τώρα σου δείξω. Ένα λεπτό να δεις να γελάσεις. Μετά που είστε πίσω και χαλάρωσε η κοπέλα. Μα πού είναι η γατούλα σου, νεολάκι. Λες να μας έφυγε και τώρα η γατούλα. Κάπου είναι τούτη η κόρη. Πάντως είναι ελεύθερη. Τώρα τη δεις τώρα πώς πήγε. Πώς έγινε. Λοιπόν. Τώρα σου δείξω, να μοιραστώ οθόνη. Θα το ανοίξω να δεις να γελάσεις. Εγώ διασκεδάζω σε κόρη, μην νομίζεις ότι είμαι καμιά έτσι που δεν σε σκέφτομαι. Τεντός όπως τεντώθηκες πριν, δεν θα πω στον κόσμο να τη πάρει και αυτή την καρέκλα. Τεντώ του. Περίμενε να δεις. Λοιπόν, η σουργελίτσα. Βλέπεις τι. Όχι. Βλέπεις. Τεντός όπως τεντώθηκες πριν. Δεν θα πω στον κόσμο ότι έχεις φάει και αυτή την καρέκλα. Τεντός σου.
Όχι έτσι, μάνα μου. Εκείνο τώρα το χάσαμε τελείως. Πώς θα ξαπλωμένη στην πλάτη και... Στην πλάτη και τεντωμένα τα πόδια, και τα έχει ανοίξει όλα. Χέρια και πόδια. Τα έχει ανοίξει όλα, σαν την παλιοπιπίτσα. Ε, σταμάτα να λες πράγματα για τα ζώα. Ας είσαι σεβαστικός, σε παρακαλώ. Ολιβία μου, μόνο εμένα θα ακούς, εντάξει. Μην τον ακούς αυτόν τι λέει. Μην ακούς τι λέει, εντωμεταξύ γίνες βοδάκι. Ολίβια, φάε, φάε, πάχινες. Δεν πειράζει. Δεν σου κάνουμε fat shaming, ούτε slut shaming, εντάξει. Είναι σε κέτωση το κορίτσι. Ναι. Έχει γίνει μια μπάλα, έχει γίνει. Όλοι! Εντάξει, άμα γυρίσει τα μπάθηκια της. Μα γυρίσει τα μπάθηκια. Μην την προκαλείς, το καπάκι του περιέρδειξε της. Θα σηκωθεί ο άλλος. Μπράβο όλοι μου. Μην πέφτεις στις παγίδες. Μπράβο κόρη μου. Κοίτα, έχει τη σκιά τώρα, Ζανέ. Μπράβο κόρη μου. Είναι τη σκιά που βλέπει το ρόλο σου. Γίνεται εκεί. Είδες τα πούπε. Άμα κάνουμε slut shaming και fat shaming στα ζώα, καταλάβουν όξα μόνο εμείς καταλάβουμε. Δεν ξέρω τώρα από τι άκουσα. Γιατί άκουσα ότι είσαι ψυχολόγο γάτο που βγαίνει στην τηλε. Δεν θα το σχολιάσω. Άντε πέντε ακόμη, είναι σοβαρό. Πάμε.